Πολύ καλησπέρα σα και μπαίνουμε στο Σοφοκλή σιγά σιγά ε, διαβάζοντας έτσι λίγα βιογραφικά στοιχεία για το Σοφοκλή μου έδωσαν πάρα πολύ ελπίδα γιατί ξεκίνησε να γράφει στα 20 του αλλά στα 45 έγινε γνωστός, νίκησε κάποια βραβεία κτλ οπότε το 45 μου έδωσε πολύ ελπίδα. <laughs> ε, πρόλαβε στο τέλος της ζωής του Εσχύλ... Πρόλαβε τον Εσχύλο στο τέλος της ζωής του και τον Ευρυπίδη στην αρχή της καριέρας του, οπότε είναι μια πάρα πολύ ωραία γέφυρα ανάμεσα στους δύο άλλους. Ε, σε αντίθεση με τον Εσχύλο που κέρδισε 13 βραβεία και με τον Ευρυπίδη που κέρδισε 4 βραβεία ο Σοφοκλής... Έχει κερδίσει 24 ε, και διαγωνίστηκε 30 φορές, που είναι πάρα πολύ wow. Και το πρώτο που διάβασα, Έας, του Σοφοκλή. Ε, ήδη βλέπουμε μια τρομερή εξέλιξη στο στυλ γραψίματος σε σχέση με τον Εσχύλο. Αυτό που δεν μπορούσα να φανταστώ και τελικά μου το έδωσε. Ε, υπάρχουν παραπάνω πρωταγωνιστές. Είναι περιορι... πιο περιορισμένος ο χορός, που το εκτίμησα αυτό, ε, αλλά γενικότερα σαν έργο δεν με τρέλανε. Πάμε πρώτα να πούμε δύο λόγια για την υπόθεση και μετά ε, θα σας πω κάποιες έτσι γενικότερες εντυπώσεις, όπως πάντα. Λοιπόν, ουσιαστικά ε, στο... γίνεται ο τροικος Πόλεμος, πεθαίνει ο Αχιλέας, και γίνεται μια συζήτηση, ένα, μια αντιπαράθεση για το ποιος πρέπει να πάρει την πανοπλία αυτού του ένδοξου πολεμιστή ας πούμε. Και ο Εάντας επειδή είναι ο δεύτερος δυνατότερος και καλύτερος ε, πολεμιστής λέει δικαιωματικά ανήκει σε μένα. Αλλά πάρα πολλοί πιστεύουν ότι λόγω του δούριου ύπου ε, η πανοπλία και η νίκη οφείλονται στον Οδυσσέα. Ε, τρελαμένος ο Έας θέλει να πάρει την εκδίκησή του, αλλά η Αθηνά επηρεάζει το μυαλό του, τη λογική του και αυτός βλέπει ότι σκοτώνει τον Οδυσσέα και όλους τους, ε, όλα τα μπρατάνια του, αλλά ουσιαστικά έχει κάνει ντου σε ένα κοπάδι με αγελάδες και έχει σκοτώσει τις αγελάδες και τους βοσκούς του. Βοσκούς των. Και τώρα ξεκινάει το story που επιστρέφει ο Εάντα στη σκηνή του, έπειτα από αυτό το σφάξιμο που θεωρεί ότι τους έχει νικήσει όλους. Και, βλέπ και, και ξεκινάει η δράση εκεί που ουσιαστικά η Αθηνά μιλάει με τον Οδυσσέα και λέ του λέει ότι είσαι ο αγαπημένος μου κτλ. κτλ. Ε, μετά εμφανίζεται η, η γκομενίτσα του Εάντα, πώς τη λένε τεύκνησα κάπου κάτι πιο περίεργο έτσι όνομα έχει, δεν το θυμάμαι τώρα καθόλου. Ε, η τέκμησα ε, που λέει τι έκανε αυτό, τι έκανε ο άντρα μου και γιατί τρελάθηκε και τα λοιπά και τα λοιπά, δεν τον πιστεύουν. Έρχεται στα συγκαλά του έαντα, καταλαβαίνει τι έχει κάνει και νιώθει πάρα πολύ μεγάλη ντροπή και αποφασίζει να δώσει ένα τέλος στη ζωή του. Φέρνει το γιο του, το νευρισάκι, που μου φαίνεται πάρα πολύ αστείο όνομα, αν και σημαίνει πλατιά σπίδα. Ο Ευρυσάκης μου φαίνεται όμως ένα πολύ αστείο όνομα. Και τους λέει, πάω να θάψω τα όπλα μου. Και αυτό που ουσιαστικά εννοεί, είναι ότι θα θάψει το σπαθί του μέσα στο στήθος του, ότι θα αυτοκτονήσει. Ε, Εμφανίζεται τότε ο Τεύκρος, ένας φίλος του Έαντα, ε, αν τον θυμάμαι καλά γιατί σας λέω τα ονόματα ακόμα δεν έχω γίνει εξπέρ, ναι, ο Τεύκρος, ο αδερφός του από άλλη μάνα, και έχει πάρει μία προφητεία από τον Μάντι Κάλχα που λέει ότι αν ο Έαντας βγει από τη σκηνή του σήμερα θα πεθάνει. Και όταν γίνεται αυτή η συζήτηση ο Έαντας έχει βγει από τη σκηνή του και πάει ουσιαστικά να αυτοκτονήσει. Άλλο αν έχει πει σε όλους πάω να θάψω τα όπλα μου με αυτή την ωραία φράση που έχει έτσι μια δυτή εξήγηση, δυτή έννοια. Τρέχουν να τον προλάβουν αλλά τον βρίσκουν σκοτωμένο και μετά γίνεται μία συζήτηση για το αν θα πρέπει να ταφεί ή όχι και ο Οδυσσέας εμφανίζεται πάλι ατομάρα και ανώτερος πνευματικά από τους υπόλοιπους λέγοντας ότι εννοείται ότι πρέπει να ταφεί με τιμέ ανεξάρτητα με το τι έκανε στο τέλος της ζωής του, ήταν ένας από τους ήρωες του πολέμου κτλ και, και, και ουσιαστικά εκεί τελειώνει η τραγωδία. Ε, είναι λίγο δυσανάλογη από την άποψη του ότι μέχρι να αυτοκτονήσει ο Έαντας έχει ένα suspense, αλλά από τη στιγμή που αυτοκτονεί ο Έαντας και μετά με κούρασε, ε, δεν με έλκει καθόλου η θεματική του. Ε, μπορώ να καταλάβω τη τιμή και ε, τη παράνοια του και όλα αυτά, αλλά δεν ένιωθα να ενδιαφέρομαι ούτε για τον Νέαντα ούτε για τους υπόλοιπους ε, αλλά κλείνοντάς το ε, με πρώτη φορά στη ζωή μου αναλογίστηκα το ενδεχόμενο να διαβάσω κάποια στιγμή την Ιλιάδα που μέχρι τώρα δεν υπήρχε σαν ενδεχόμενο στο μυαλό μου, δεν με ψήνει, δεν είναι σαν την Οδύσσια που θέλω να τη διαβάσω, η Ιλιάδα ποτέ δεν μου έκανε κάτι αλλά όπως περιγραφόταν ο Αχιλέας, ο Έαντας και τα λοιπά λέω, ο, θα έχει ενδιαφέρον ε, έβαλα και είδα τη τρία μαζί με τη Λένα και Ταξι. Καλή ταινιούλα, αλλά για μένα είχε κάποια θεματάκια που γέλαγα πάρα πολύ, είτε με ρούχα, είτε με ερμηνείε, είτε με οτιδήποτε. Ε, αλλά ο Μπρατ Πίτ ήταν τρομερός αναχιλέας. Ε, ναι, skip, παιδιά. Ε, βλέπω τεχνικά ότι ο Σοφοκλής είναι πιο εξελιγμένος από τον Εσχύλο, ε, κάτι που με κάνει πάρα πολύ, με ιντριγκάρει πάρα πολύ να διαβάσω και τα επόμενα και όπως έχουμε πει θα διαβαστούν και θα καλυφθούν. Ε. Αλλά η θεματική στο συγκεκριμένο δεν μου άρεσε. Όπως και τώρα που διαβάζω όσο γίνεται αυτό το βίντεο το τραχημίε, πάλι η θεματική του δεν με τρελαίνει ιδιαίτερα. Ελπίζω να πετύχω κάποιο κειμενάκι του που να πω αυτό δεν είναι για σκύπ. Τα λέμε όποτε. Καλή ζωή.